Ανάμεικτα συναισθήματα δημιουργεί στους μουσικούς καλλιτέχνες η επαναφορά της μουσικής από αύριο στα καταστήματα εστίασης. Οι θέσεις δουλειάς, αυτές που είναι έτοιμες να ανοίξουν και αυτές που έχουν μείνει στην πραγματικότητα, έτσι, γιατί μετά από τόσο καιρό απραγίας και οι ιδιοκτήτες και οι καταστηματάρχες φρενάρουν στο να προσλάβουν μουσικούς, γιατί δεν μπορούν να ρισκάρουν και το νέο κάματό τους. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, θα πρέπει οι μουσικοί να τηρούν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενός μέτρου, ενώ τραγουδιστές και επαγγελματίες χορευτές θα πρέπει να παραμένουν στο χώρο της πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν πρέπει να αναμειγνύονται με το κοινό στα τραπεζοκαθίσματα. Ο μουσικός στην Κρήτη περιμένει τα ξενοδοχεία, έτσι. Αυτό αυτονόητο είναι αυτό. Τα ξενοδοχεία είναι πολλά, οι μονάδες είναι πολλές. Δεν νομίζω όμως ότι θα λύσει το πρόβλημα τώρα ότι θα μπουν 20 μουσικοί στο πάρκο ξανά. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την κυβέρνηση, έχουμε να κάνουμε και με τις συνθήκες που θα βρεθούμε τώρα να εργαστούμε. Και εννοείται ότι ένας δύσκολος κλάδος μέσα σε αυτό το όλο πράγμα που θα ζήσουμε είναι και ο κλάδος ο ξενοδοχειακός, στον οποίο θα έρθουμε αντιμέτωποι με μειώσεις, με ακυρώσεις. Η παρατεταμένη περίοδος υγιής έχει φέρει τον κλάδο των μουσικών στα όρια του. Η τελευταία αποζημίωση που δόθηκε σε συναδέλφους και σε όλους μας ήταν τον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο κλάδος μας λειτουργήσε κανονικότατα. Βέβαια δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς, εφόσον μας το λέει αυτό κατάμουτρα, την ίδια στιγμή επιδοτεί τις επιχειρήσεις που πάμε εμείς και εργαζόμαστε. Παρά τις δεσμεύσεις, είναι πολλοί αυτοί που βρέθηκαν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να δικαιούνται κάποιο επίδομα. Αξιολογώντας λοιπόν ότι ποιοι τελικά λαμβάνουν με τα κριτήρια που ζήτησε η κυβέρνηση να πάρουν το στήριξη αυτή, αξιολογούμε ότι παίρνουν το 20-25% των μουσικών. Οι υπόλοιποι μένουν απ' έξω. Εμείς δεν μιλάμε ουσιαστικά ότι θέλουμε να ζούμε με αποζημιώσεις. Θέλουμε να εργαζόμαστε. Θέλουμε να ασκούμε το επάγγελμά μας, την τέχνη μας. Η αποζημίωση είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να καλυφθούν κάποια άμεσα έξοδα. Αρκετοί μάλιστα είναι αυτοί που αναγκάστηκαν να αλλάξουν επάγγελμα προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Πολλοί συνάδελφοι αναγκαστήκαν να κάνουν τη δουλειά του διανομέα, να γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι, να πάνε να δουλέψουν σε κάποιο εστιατόριο, γιατί προφανώς δεν βγαίνει. Υποστηρίζοντας νοερός τέλος πάντων τη δουλειά της μουσικής, αλλά προσδοκώντας ένα μεροκάματο σε μια άλλη δουλειά που είναι λίγο ίσως πιο σίγουρο. Όπως τονίζουν οι μουσικοί, είναι επιτακτική η ανάγκη ο κλάδος να στηριχτεί ουσιαστικά όχι μόνο με επιδόματα αλλά κυρίως με κανόνες που δεν θα επιτρέψουν την περαιτέρω εξαθλίωσή του. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρσι όταν άνοιξε η σεζόν μας είχε πει ένας συνάδελφος από το Ρέθυμνο, μέλος του σωματείου, ότι τη στιγμή που ένα δωμάτιο το ξενοδοχείο το έδινε 150 ευρώ, το πιο φθηνό δωμάτιο, την ίδια στιγμή έκανε μείωση, προσπαθούσε να κάνει μείωση 60-70% στα μεροκάματα των μουσικών. Εννοείται ότι υπήρξε ήδη μείωση το πόσοι εργάζονται σαν μουσικοί κυπέλλοι.